Ο στρατός της Αιγύπτου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας από το 1950. Από τη στιγμή όμως που αποφάσισε να καθαιρέσει τον πρόεδρο της χώρας Μοχάμεντ Μόρσι, έχει να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας της Αιγύπτου που υποστηρίζει στεναρά τον πρώτο δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας. Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, είπε για τις εξελίξεις. Η επιθυμία του λαού της Αιγύπτου είναι αυτή που μας καθοδηγεί. Τη σεβόμαστε και την προστατεύουμε με γνώμονα την ακεραιότητα και τη δικαιοσύνη. Δεν θα εγκρίνουμε και δεν θα επιτρέψουμε η Αίγυπτος να μπει σε ένα μαύρο τούνελ διενέξεων, εσωτερικών τριβών και εμφυλίου πολέμου. Οι υποστηρικτές του επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων αρνούνται ότι διέπραξαν πραξικόπημα εναντίον του Μόρση. Χρησιμοποιούν ως επιχείρημα το γεγονός ότι ο Μόρση αδυνατούσε να κυβερνήσει με γνώμονα την πολυφωνία και τα δημοκρατικά ιδεώδη. Αυτή είναι μια νίκη του λαού της Αιγύπτου. Είμαστε ενάντια στη μουσουλμανική αδελφότητα. Ο υπουργός άμυνας Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι είναι ήρωας, λέει ένας διαδηλωτής. Η μουσουλμανική αδελφότητα από την οποία προέρχεται πολιτικά ο Μόρση είναι κάθετα αντίθετη με την απομάκρυνσή του. Τα μέλη της καλούν καθημερινά τον κόσμο να βγει στους δρόμους και να υπερασπιστεί τον εκδιωχθέντα πρόεδρο. Επιλέγουμε τη δημοκρατία και τις εκλογές. Έχουμε διδαχθεί πολλά από τη Δύση. Έχουμε εκλέξει ένα πρόεδρο και έχουμε επιλέξει την ελευθερία. Όλος ο κόσμος έχει αναγνωρίσει το τι έχουμε καταφέρει. Αλλά τώρα όλα καταστράφηκαν. Τις τελευταίες ημέρες η μουσουλμανική αδελφότητα καλεί τον κόσμο να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του ακόμη και αν χρειαστεί οι οπαδοί της να θυσιάσουν αυτούς όπως χαρακτηριστικά λέει. Είμαστε διατεθειμένοι να θυσιαστούμε προκειμένου να προστατεύσουμε τον Μοχάμεντ Μόρση, λέει ο επικεφαλής της μουσουλμανικής αδελφότητας. Το πρόσωπο κλειδί των τελευταίων ημερών, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, δηλώνει πως δεν ενδιαφέρεται να ηγηθεί ενός κυβερνητικού σχήματος. Ο ίδιος μάλιστα τονίζει σε όλους τους τόνους ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιλεγεί το συντομότερο δυνατόν ενωτικός μεταβατικός πρωθυπουργός.